Είσαι με την κοπέλα σου. Ναι. Η οποία έχει χάσει τον πατέρα της και σου λέει: Κώστα μου, θέλω πάρα πολύ κάποια στιγμή να σε πάω από το νεκροταφείο να γνωρίσει τον πατέρα μου. Χωρίζουμε. Γιατί ρε. Τι να πάω να γνωρίσω τον πατέρα, αφού έχει πεθάνει. Να σε πάει στο μνήμα, ρε παιδί μου. Τι ώρα. Μεσημέρι. Πρωί, ξέρω. Ό,τι ώρα μπορείτε. Και την ώρα που είναι πάνω από το μνήμα η καλή σου λέει: Πατέρα, από εδώ Κώστα στο νέο μου αγόρι. Και ξαφνικά όλοι οι ανεμόμυλοι μέσα στο νεκροταφείο αρχίζουν και γυρνάνε δεξιόστροφα. Ναι. Τι κάνεις. Ενώ υπήρχε άπνοια. Πώς τον λένε. Νίκο. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Θα την προσέχω. Βασίλισσα θα την έχω. Βασίλισσα, κορώνα στο κεφάλι μου. Ένας νεαρός που λέτε έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήθελε να γνωρίσει την καλή του, τον πατέρα του, επειδή είχε φύγει από τη ζωή και την πάει στο μνήμα. Υπήρχε λέει πάρα πολύ άπνοια. Δεν φυσούσε το αέρα ούτε τίποτα. Την ιστορία μας τη λέει η κοπέλα, η νεαρή κοπέλα. Δεν φυσούσε τίποτα. Και ξαφνικά την ώρα που ο καλός μου λέει: Πατέρα, αν είσαι εδώ, σου γνωρίζω την κοπέλα μου, αρχίζουν όλοι οι φτερωτές που είχε μέσα στο νεκροταφείο να φυσάνε και να γυρνάνε γύρω. Τα πήρε στο κρανίο ο πατέρα, δεν την ήθελε καθόλου. Άμα ήταν η μάνα να δεις τα γινόταν. Θα σηκωνόταν, θα την άρπαζε. Μέσα από το χώμα θα της άρπαζε τον αστράγανο. Το γιο μου! Σοκαφέ Morning Show.